Νέα καθήκοντα Περιφερειακού Συμβούλου ανέλαβε ο δικηγόρος Αλέξανδρος Σκέζας μετά την παρέτηση του κυρίου Νίκου Ταγαρά. Ο κύριος Σκέζας τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται στα κοινά θα πρέπει να ηγηθούν μιας προσπάθειας τόνωσης της κοινότητας και αύξησης των αρμοδιοτήτων, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να επανέλθει κάποια αλλαγή στο διοικητικό χάρτη της χώρας. Προχθές ορκίστηκα και ανέλαβα τα καθήκοντά μου σαν Περιφερειακό Σύμβουλο. Η ανάληψη των καθήκοντων έχει περισσότερο για μένα, έχει περισσότερο συμβολική σημασία με την έννοια της ανάγκης συμμετοχής όλο και περισσότερων πολιτών στα κοινά και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη ζωφερή σημερινή κατάσταση εγώ δεν βλέπω άλλη αχτίδα φωτός από την αυτοδιοίκηση. Αλλά κυρίως την αυτοδιοίκηση, μιλάω για τον πρώτο βαθμό. Γιατί να σας θυμίσω ότι πανηγυρίστηκε σαν μεγάλη αυτοδιοικητική τομή ο Καποδίστριας και επίσης ημνήθηκε και ο Καλλικράτης σαν μεγάλη αυτοδιοικητική τομή. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη. Απόδειξε ότι ο Καποδίστριας φιλορώησε και κανείς δεν τον θυμάται. Το ίδιο θα συμβεί και με τον Καλλικράτη, με την περιφερειακή δηλαδή αυτοδιοίκηση, όπου λείπει και η αμεσότητα, λείπει και η συλλογικότητα, λείπει και η αλληλεγγύη και δεν, επίσης είναι τρομερές οικονομικές συνθήκες που ζούμε και δεν υπάρχουν πόροι για να επιτελεστεί κάποιο έργο. Με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι η αυτοδιοίκηση για μένα συνιστά σήμερα μόνο ο πρώτος βαθμός, αλλά όχι με την μορφή των σημερινών φαραωνικών, τεράστιων δήμων, με έναν περιορισμό των δήμων, έτσι ώστε να επιτελείται ευχερέστατα έργο και να υπάρχει η αρχή της αμεσότητας πολίτη και διοίκησης, δήμαρχου, δημοτικού συμβουλίου και πολιτών. Από εκεί και μετά δεν έχω τίποτα άλλο να πω παρά μόνο να ευχηθώ τα πρώτα φέροντες, δήμαρχοι, δημοτικά συμβούλια, όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά και ειδικά με την αυτοδιοίκηση, να ηγηθούν μιας προσπάθειας τόνωσης, θα έλεγα, της κοινότητας και αύξησης των αρμοδιοτήτων. Μόνο έτσι νομίζω θα σιγά σιγά θα μπορέσει να επέλθει κάποια αλλαγή στο διοικητικό χάρτη της χώρας και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα τουλάχιστον στον αυτοδιοικητικό τομέα. Ναι, ήμουνα ήδη, συμμετείχα ήδη στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο την Δευτέρα με αρκετά σημαντικά θέματα και φυσικά εφόσον είμαι Περιφερειακό Σύμβουλο θα συμμετέχω στις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έτσι θεωρώ ότι τιμώ την ψήφο των Κορίνθιων πολιτών.